συναγερμός στο Ισραήλ για πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου. Ντρόν της Χεζμπολά στόχευσε την πρωθυπουργική κατοικία στην Κεσάρια. Σύνδεση με την απεσταλμένη του Όπεν στο Ισραήλ, Αδαμαντία Λιόλιου, που θα μας μεταφέρει, θα μας μεταδώσει όλες τις πληροφορίες, Αδαμαντία. Ντρόν της Χεζμπολά, Ματίνα, στόχευσε την πρωθυπουργική κατοικία στην Κεσάρια και υπάρχει βέβαια και η επιβεβαίωση από το γραφείο του Πρωθυπουργού. Όπως είπες, είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο και μάλιστα η τελευταία ενημέρωση που έχουμε από το γραφείο του Πρωθυπουργού είναι ότι δεν βρίσκονταν μέσα ο ίδιος και η σύζυγός του και δεν έχουν αναφερθεί θύματα ή ζημιές. Τώρα νομίζω ότι παρακολουθούμε και στην οθόνη μας το συγκεκριμένο ντρόν, το οποίο κατευθύνθηκε προς την πρωθυπουργική κατοικία στην Κεσάρια. Από ό,τι φαίνεται, περνάει το ελικόπτερο και στη συνέχεια ενεργοποιούνται οι σιρήνες. Από ό,τι έχουν πληροφορηθεί, άργησε να υπάρξει ο συναγερμός στην όλη περιοχή, με τους κατοίκους βέβαια να είναι ανάστατοι. Πληροφορούμαστε πως η περιοχή έχει αποκλειστεί, η γειτονιά δηλαδή που βρίσκεται η πρωθυπουργική κατοικία, και υπάρχουν εκεί και σωστικά συνεργεία όπως και ασθενοφόρα αυτή την ώρα, χωρίς όμως να υπάρχουν θύματα. Και βέβαια υπάρχει περιστατικό, υπάρχει χτύπημα, ζημιά. Δεν είναι διευκρινισμένο, δεν είναι συγκεκριμένες πληροφορίες για το αν υπάρχει χτύπημα απευθείας στο σπίτι του Πρωθυπουργού ή στην ευρύτερη περιοχή, στην γειτονιά. Μένει αυτό να διευκρινιστεί στο επόμενο χρονικό διάστημα. Μάλλον οι πληροφορίες συγκλίνουν πως είναι κάπου στην γειτονιά. Βέβαια είναι, όπως είπαμε, η πρώτη φορά που γίνεται κάτι τέτοιο. Αποτελεί στόχο η πρωθυπουργική κατοικία. Άλλωστε και η Χεζμπολά, η οργάνωση αυτή η οποία είναι ο δορυφόρος του Ιράν, έχει πει ότι θα σταθεί στο πλευρό και της Χαμάς μετά από το θάνατο του Σινουάρ, και βλέπουμε σήμερα από το πρωί ότι έχουν ενεργοποιηθεί πολλές φορές οι σιρήνες στο βόρειο Ισραήλ. Μάλιστα, σιρήνες ενεργοποιήθηκαν και στην ευρύτερη περιοχή για τη στόχευση της στρατιωτικής βάσης Γκλιλότ, η οποία βρίσκεται κοντά στο Τελ Αβίβ. Και από εκεί περιμένουμε ενημέρωση αν τυχόν και υπήρξε κάποιο χτύπημα και στην συγκεκριμένη βάση. Ενώ να πούμε ότι την ίδια ώρα με την στόχευση αυτής της πρωθυπουργικής κατοικίας άλλα δύο ντρόνς εκτοξεύτηκαν και τα άλλα δύο ήταν αυτά τα οποία καταρρίφθηκαν. Πριν από λίγο και πάλι συναγερμός εδώ στα προάστια της Χάιφα. Από ό,τι πληροφορούμαστε υπάρχει ένα ακόμη χτύπημα, μάλλον στο Κυριάτ Άτα, σε προάστιο της Χάιφα. Είναι δραματικές οι εξελίξεις και φαίνεται ότι κλιμακώνεται η κατάσταση σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή και κυρίως εδώ στο βόρειο Ισραήλ όπου και βρισκόμαστε, και μάλιστα από οι πληροφορίες από αξιωματούχους μας λένε ότι το Ισραήλ δεσμεύεται ότι θα απαντήσει μετά από τη συγκεκριμένη στόχευση της κατοικίας. Αναμένουμε όλα τα νεότερα. Μάλιστα, μια πολύ σοβαρή εξέλιξη. Μας λες ότι ηχούν οι σιρήνες, υπάρχουν και άλλα χτυπήματα από ντρόνς. Ανακεφαλαιώνουμε, έγινε στόχος η πρωθυπουργική κατοικία στην Κεσάρια από ντρόν της Χεζμπολά. Αυτές είναι μέχρι στιγμής οι πληροφορίες. Αδαμαντία Λιόλιου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.